Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό γιατί μια φορά ακόμη μας αξιώνει να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή που παρουσιάζει το Word of God, απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή που, μέσα από την οποία σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα ή τα θέματα που σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε και να σας γνωρίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές, γιατί διδάσκαλός μας και καθηγητής μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι μόνο ο Χριστός, αλλά ούτε και θεολόγοι. Εκείνο το οποίο είμαστε, κατά το Λόγο του Θεού και κατά το θέλημα του Θεού, μαθητές του Ιησού Χριστού, εσείς πάντες είστε αδελφοί μας, λέει ο Λόγος του Θεού, και εάν γίνετε μαθητέ μου, επίσης ομολογεί ο Ιησούς Χριστός, τότε θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Εκείνο λοιπόν που θέλουμε να είμαστε και ομολογούμε ότι είμαστε, είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου όλοι μαζί με εσάς, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και προσπαθούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε να ζούμε και να περπατάμε μέσα σε αυτό. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το email ενός φίλου μας ανώνυμου, ο οποίος γράφει: «Πέστε μας, σας παρακαλούμε, τελικά ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατά την εικόνα του και κατά την ομοίωσή του? Ο Θεός να σας ευλογεί». Ναι, αγαπητέ φίλε, διαβάζουμε από τη Γένεση το πρώτο κεφάλαιο και το 26 εδάφιο, λέγει ο Θεός λοιπόν: «Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών καθομοίωσιν ημών». Και στο 27 λέει: «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Στο εδάφιο 26 λοιπόν φαίνεται ότι ο Θεός εκφράζει την πρόθεσή του: «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών». Στο 27 όμως εδάφιο, το πρώτο κεφαλαίο της Γένεσης, μας αποκαλύπτει ο Θεός τι πράγματι έκανε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή επίησε ο Θεός τον άνθρωπο μόνο κατά την εικόνα του εαυτού του. Και μάλιστα επίησε αυτόν άρσεν και θήλη. Ιδιαίτερα στο 5ο κεφάλαιο της Γένεσης, το εξηγεί λίγο περισσότερο ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το έψιλον κεφάλαιο, 5 κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. «Καθήν ημέραν επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν». Κατ' εικόνα Θεού λοιπόν μόνο επίησεν καταρχάς ο Θεός τον Αδάμ. Και συνεχίζει στο 3 εδάφιο: «Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε ιών κατά την ομοίωση αυτού του Αδάμ, κατά την εικόνα αυτού, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ». Από εκεί και πέρα, καταρχάς λοιπόν έπλασε ο Θεός τον Αδάμ και βεβαίως την Εύα, αλλά τον Αδάμ κατά την εικόνα του μόνο. Στη συνέχεια έπλασε την Εύα όμοια με αυτόν, κατά την εικόνα και την ομοίωση αυτού, και στην συνέχεια, μετά την παράβαση του Αδάμ και της Εύας και την έξοδό τους από τον Παράδεισο, της Εδέμ, τότε συνήλθαν ο Αδάμ και η Εύα, συνευρέθησαν και γέννηθη ο Σιθ.
Και τα παιδιά όλα τα οποία γέννησε ο Αδάμ, μας λέει η Γραφή, ότι γεννήθησαν κατά την ομοίωση και κατά την εικόνα του Αδάμ. Άρα λοιπόν, από αυτά τα εδάφια φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός έχει πρόθεση, είχε πρόθεση όταν δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, να γίνει τελικά όμοιος με το Θεό. Καταρχάς όμως σε πλάστη κατά την εικόνα του Θεού. Ο Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου στην επιστολή του, μας γράφει «Δεν εξεύρωμεν τι θελείστε τότε, αλλά εν εξεύρωμεν ότι θα είμεθα όμοιοι με Αυτόν». Δεν εξεύρωμεν λοιπόν τι θα είμαστε μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, την αιώνια ζωή και πώς θα είμαστε, αλλά εκείνο που εξεύρουμε είναι ότι θα είμαστε όμοιοι με τον Θεό, όμοιοι με τον Ιησού Χριστόν, θα έχουμε δηλαδή σώμα πνευματικό αιώνιο, μέσα στο πνευματικό κόσμο στον οποίο να ζούμε δεν θα υπάρχει χρόνος, όπως και σε όλη την πνευματική ύπαρξη, ζωή δεν υπάρχει χρόνος, και δεν υπάρχει χρόνος γιατί δεν υπάρχει η ύλη και η βαρύτης, και θα είμαστε λοιπόν όμοιοι με το Θεό, με το πνευματικό σώμα, καθώς λέει η Γραφή ότι εν τη εσχάτη σάλπιγγι, εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αφθαρσία. Άρα λοιπόν οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον, θα πάρουν τα σώματα, τα καινούρια, τα πνευματικά, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από αυτά, από αυτά τα σώματα τα οποία έχουν οι άνθρωποι, και μάλιστα το περιγράφει πάρα πολύ ωραία το πνευματικό σώμα, της Αναστάσεως το σώμα, περιγράφεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, για να το δούμε, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, στο τέλος, όταν ο Ιησούς Χριστός επεσκέφθη τους μαθητάς. Λέει λοιπόν, στο τελευταίο κεφάλαιο, δηλαδή στο ΚΔ κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, 36 εδάφιο. «Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς ειρήνη μην. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι, ενόμιζαν ότι έβλεπον πνεύμα. Και είπε προς αυτούς, διατίστε τεταραγμένοι, και διατί αναβαίνουσιν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί, δέστε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι». Ο ανεστημένος δείχνει τα χέρια του και τα πόδια του και τα σημάδια από τα καρφιά. «Ψηλαφίσατε με και δέστε, διότι πνεύμα, φάντασμα, θα τολμούσα να πω εγώ, πνεύμα, σάρκα και οστά, σάρκα και κόκαλα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα, ενώ εγώ έχω και σάρκα και οστά και φαίνονται και τα σημάδια από τα καρφιά. Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς το σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί οι πίστουν έτη από τις χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έχετε τι φαγόσιμον εντάφθα. Οι δε έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και από κερίθρα μέλτος και λαβών ενώπιον αυτού έφαγε». Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι στο πνευματικό σώμα ότι δεν είναι σάρκα και αίμα, γιατί το αίμα είναι η ζωή του ανθρώπου, αλλά έχει μεταμορφωθεί, θέλουμε μεταμορφωθεί, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού. Έχει μεταμορφωθεί με την Ανάσταση το σώμα, το σαρκικό, και έχει γίνει σάρκα και οστά. Μόνο που είναι αιώνιο, δεν φθήρεται, δεν αλλοιούται, περνάει μέσα από τους τοίχους, έχει απεριόριστη ταχύτητα, ταχύτητα πολύ περισσότερη του φωτός, ταχύτητα Πνεύματος Αγίου. Η μάζα του έχει μεταμορφωθεί σε ενέργεια και ο χρόνος είναι απεριόριστος, πανταχού παρών. Αυτό είναι το σώμα το πνευματικό που έλαβε ο πρωτότοκος των νεκρών, ο πρωτότοκος των νεκρών, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Ιησούς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δια της Αναστάσεως αυτού από το Πνεύμα το Άγιο.
Ο Θεός τον ανέστησε δια του Πνεύματος του Αγίου. Όταν και εμείς λοιπόν θα αναστηθούμε, οι αποθανόντες μεν θα αναστηθούνε, οι ζώντες εν Χριστώ θα μεταμορφωθούνε, πάλι δια του Πνεύματος του Αγίου θα λάβουμε σώμα άφθαρτο που δεν θα έχει ανθρώπινη ζωή, αίμα δηλαδή, αλλά θα είναι σάρκα και οστά. Θα μπορεί αν θέλει να τρώει, αλλά δεν θα είναι απαραίτητο να τρώει. Θα έχει απεριόριστη ταχύτητα κίνησης, δηλαδή μηδενικό χρόνο, αιώνια ζωή. Αυτό λοιπόν το σώμα είναι όμοιο με το Θεό, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα, είναι όμοιο με τους αγγέλους, γιατί είναι πνευματικά όντα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα από το Θεό και στέκονται πάντοτε στην παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν θα γίνει και ο άνθρωπος, όμοιος με το Θεό, μετά την Ανάστασή του. Ο Θεός λοιπόν τον επίησε κατά την εικόνα του με το σάρκινο αυτό σώμα, το σαρκικό αυτό σώμα, που όμως με την Ανάσταση θα γίνει και όμοιος με το Θεό. Επαναλαμβάνω, όπως είπε και ο Ιωάννης, ότι δεν ξέρουμε τι θα είμαστε μετά, αλλά ένα ξέρουμε με τα βεβαιότητος ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Όμως, η Γραφή λέει, το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Ως προς τον χαρακτήρα λοιπόν του ανθρώπου, με την αναγέννηση, ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα, μας κάνει όμοιους με Αυτόν. Γι' αυτό και τι λέει ο Λόγος του Θεού, να το διαβάσουμε. Διαβάζω από την Επιστολή προς Κολοσσαείς, 3ο κεφάλαιο, 10 εδάφιο. Και διαβάζω. «Και ενδύθητε τον νέον άνθρωπον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών». Άρα λοιπόν ως προς την, προς το χαρακτήρα, με την αναγέννηση, μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, μάλιστα αλλού λέει να μεταμορφωνόμαστε δια του Πνεύματος του Αγίου, ανακαινιζόμενοι στο νου μας, ώστε ο άνθρωπος να αποκτά τον χαρακτήρα του Θεού. Καθώς λέει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, «Μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη ως τέκνα Θεού αγαπητά». Τώρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν είναι νεκρός για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες ή πριν από το Μωυσή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να το διαβάσω και αυτό, που υπέκειτο εις το προπατορικό αμάρτημα, και αυτό φαίνεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, δεν ήταν κατά την ομοίωση του Θεού ούτε ως προς το χαρακτήρα του, το χαρακτήρα του ανθρώπου, το χαρακτήρα του, αλλά ήταν κατά την εικόνα του Θεού, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εικόνα του Θεού του αοράτου είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι το απάβγασμα της δόξης, και εμείς είμαστε πλασμένοι κατά την εικόνα του Θεού, όμως δια του Ιησού Χριστού γινόμεθα όμοιοι με Αυτόν ως προς το χαρακτήρα. Δεν αποκτούμε το νέο σώμα, το αιώνιο, δεν ζούμε την αιωνιότητα στην πράξη, αλλά ζούμε την αιωνιότητα διαπίστεως εδώ, μεταμορφωνόμενοι, να μεταμορφώνεστε, λέει, δια της ανακαινήσεως του νόου σας, δια του Πνεύματος του Αγίου, και να ενδυθούμε τον νέον άνθρωπο, τον ανακαινιζόμενο, που γίνεται όλο και καλύτερος, για να μοιάζει στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού», ακόμη και λέει, «Μιμητέ του Θεού γίνεστε», όπως είπαμε προηγούμενα, «ως τέκνα αγαπητά». Ο άνθρωπος δεν είναι έτσι όμως. Διαβάζω από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, 12 εδάφιο, κεφάλαιο 5, έψιλον. «Δια τούτο καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντα στους ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Η αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος». Πότε άρχισε λοιπόν να είναι πραγματικά αμαρτωλός ο άνθρωπος? Όταν ήρθε ο νόμος.
Και του είπε, μην κλέψεις, γιατί αυτό είναι αμαρτία. Μέχρι να το πει αυτό, ζούσε ο κόσμος μες στην αμαρτία, αλλά δεν λογιζόταν εις αυτόν η αμαρτία. Όμως υπήρχε ένα άλλο γεγονός που λογιζότανε τότε. Αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως, επάνω σε όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα, και επί τους μη αμαρτήσαντας ακόμη κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Ο άνθρωπος λοιπόν ζούσε μέσα στο θάνατο, χωρίς να έχει κάνει την αμαρτία του Αδάμ, αλλά ζούσε σαν τέκνον οργής. Και έτσι υπήρχε η κληρονομική αμαρτία του Αδάμ και της Εύας σε όλη την ανθρωπότητα. Όταν όμως ήρθε ο Μωυσής και έφερε τον νόμο, έπαψε η κληρονομική αμαρτία να υπάρχει και ήρθε πια η προσωπική ευθύνη και αμαρτία του ανθρώπου, καθώς γνώρισε τι είναι αμαρτία και τι είναι ανομία, ώστε εάν εκτελούσε το θέλημα του Θεού, αμαρτία σε αυτόν δεν υπήρχε. Αν δεν το εκτελούσε, παρέβαινε το λόγο του Θεού, τότε υπήρχε η προσωπική επιλογή και αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου. Όταν όμως ήρθε ο Ιησούς Χριστός, τότε δεν έπαψε να υπάρχει ο νόμος, αλλά κατέστησε τους ανθρώπους από εντελώς αδύνατους να είναι εκτελεστές του νόμου, τους κατέστησε ικανούς με τη χάρη και το έλεος το δικό του να γίνουν εκτελεστές. Γιατί λέει η Γραφή, όταν αγαπάμε αλλήλους, στην πραγματικότητα όταν έχουμε αγάπη, είμαστε εκτελεστές του νόμου. Άρα λοιπόν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, μεταμόρφωσε τον άνθρωπο και ενώ ήταν γεγεννημένος κατά τη σάρκα σαρκικός, τον αναγέννησε πνευματικά και έγινε το γεγεννημένο εκ του πνεύματος πνεύμα. Ως προς το χαρακτήρα λοιπόν, με την αναγέννηση, με τη μεταστροφή του ανθρώπου προς τον Χριστό, ο άνθρωπος γίνεται ως προς το χαρακτήρα όμοιος με το Θεό. Μάλιστα, πιο σωστά, μπορεί να εξητήσει, να αγωνιστεί τον καλόν αγώνα για να γίνει μιμητούς του Θεού, όμοιος με το Θεό. Όμως επιμένω, όχι πλήρως κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, κατά τον χαρακτήρα του ανθρώπου, τον εσωτερικό πιο σωστά άνθρωπο. Όταν όμως έρθει το πλήρωμα του χρόνου και η Ανάσταση των νεκρών την οποία προσδοκούμε γίνει πραγματικότητα, τότε ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά πλαστής κατά την εικόνα και κατά την ομοίωση του Θεού, όμοιος με το Θεό. Ας διαβάσουμε όμως και ένα ακόμη εδάφιο Εφεσίους, να πάμε στην επιστολή Εφεσίους, Δέλτα 14, είναι Εφεσίους Δέλτα 14, διαβάζω. Δεν είμεθα πλέον νηπεί, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας, δια της δωλειότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε εις το μεθοδεύεστε την πλάνη. Γιατί αφού αναγεννηθήκαμε, ο Χριστός έθεσε διακονίες στους ανθρώπους, οι οποίοι καταρτίζουν τον άνθρωπο, και το διαβάζω λίγο παραπάνω, προς καταρτισμόν των Αγίων, για το έργο της διακονίας τους και δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού Ιεωσού, να η ομοιώτης, καταντήσομεν πάντοτε, πάντες, εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας πληρώματος του Ιησού Χριστού. Και πάω στο 14, δια να μην είμαι θα πλέον ήπη, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της δωλειότητας των ανθρώπων και δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη. Αλλά αν πάμε και στο Δέλτα 24, πάλι στην Εφεσίους Επιστολή, λέει, διαβάζω από το 20, «Σεις όμως που αναγεννηθήκατε, δεν μάθατε έτσι τον Χριστόν, επειδή Αυτόν ακούσατε και εις Αυτόν διδάχθητε, καθώς είναι η μόνη αλήθεια εν το Ιησού. Γι' αυτό απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπον κατά την προτέραν διαγωγή των θυρώμενων κατά σαποτελάς επιθυμίας», το είναι ο κατ' εικόνα, «και ενδύθητε
συγγνώμη, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεόν, κατά την ομοίωση του Θεού, εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αληθείας. Άρα λοιπόν, με την αναγέννηση έχει την ευκαιρία ο άνθρωπος, εξητώντας το Θεό, ζώντας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δοκιμάζοντας τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να ανανεώνεται κατά την διάνοια, κατά το πνεύμα και να ντύνεται τον νέον άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά την ομοίωση του Θεού. Συμπερασματικά λοιπόν, αγαπητέ φίλε ανώνυμε, έχουμε να σου πούμε ότι καταρχάς ο Θεός πρόθεση είχε να δημιουργήσει έναν άνθρωπο κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του για να κατοικήσει στις αιώνιες μονές και να είναι όμοιος με αυτόν, αλλά όλα άρχισαν όταν έφτιαξε τον άνθρωπο και τον τοποθέτησε και τον έπλασε και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της Εδέμ, όταν τον έφτιαξε μόνο κατά την εικόνα αυτού. Όταν λοιπόν δημιούργησε την Εύα, τη δημιούργησε να είναι κατά την εικόνα και την ομοίωση του Αδάμ, όμοια με τον Αδάμ, και όταν παρέβησαν το Λόγο του Θεού και εξορίστησαν από τον Παράδεισο, τότε ο Θεός τους έδωσε την ευλογία να αυξάνονται και να πληθύνονται και τα παιδιά του που εγεννήθησαν κατά την εικόνα και την ομοίωση του Αδάμ. Και όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι τον νόμο, υπήρχε η αμαρτία στους ανθρώπους μέσα από το προπατορικό αμάρτημα. Αν και οι άνθρωποι δεν είχαν αμαρτήσει κατά την ομοίωση του Αδάμ και την Εύα και της Εύας. Όταν ήρθε ο νόμος, απεκάλυψε ο Θεός τι είναι αμαρτία στον άνθρωπο, λέγοντάς του τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Και τότε ήρθε η προσωπική ευθύνη της αμαρτίας στον άνθρωπο, εκτελεστής του νόμου ή όχι. Αλλά φάνηκε αδύναμος ο σαρκικός άνθρωπος να είναι εκτελεστής του νόμου. Γι' αυτό και ο Θεός απέστειλε τον Υιό του το μονογενή, το Λόγο του Θεού που έγινε σάρκα, για να έρθει στη ζωή του ανθρώπου και να μεταβάλει τον άνθρωπο. Να τον αναγεννήσει ο Θεός πια με το Λόγο του και το Πνεύμα το Άγιο. Και να γίνει ο άνθρωπος κατά τον εσωτερικό του χαρακτήρα, κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, να γίνει και καθομοίωση, αγωνιζόμενος τον καλόν αγώνα, περπατώντας τον δρόμο τον οποίο ο Θεός έχει προετοιμάσει για αυτόν και διατηρώντας την πίστη του στο Θεό και στον Ιησού Χριστό. Μέχρι που να έρθει το τέλος, δηλαδή μέχρι που να έρθει η Ανάσταση των νεκρών την οποία προσδοκούμε, ώστε οι αποθανόντες εν Χριστώ να αναστηθούν πρώτοι και ύστερα εμείς όσοι απομένουμε να μεταμορφωθούμε εν μια στιγμή εν τρυπή οφθαλμού εν τη εσχά της άλπικη, ώστε το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό αφθαρσία και να γίνουμε, έτσι όπως είχε πρόθεση ο Θεός καταρχάς να κάνει τον άνθρωπο, όχι μόνο κατά την εικόνα του, αλλά και κατά την ομοίωσή του, ενδυθέντες το νέο σώμα, της Αναστάσεως το σώμα, που δεν είναι σάρκα και αίμα, αλλά είναι σάρκα και οστά και δεν έχει φθορά και δεν έχει και θάνατο. Αυτή λοιπόν είναι, κατά την άποψή μας μέσα από το Λόγο του Θεού, η δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό. Προχωράμε τώρα σε έναν άλλον πάλι ανώνυμο ακροατή μας, ο οποίος μας γράφει. Καλημέρα, έχω τις παρακάτω δύο ερωτήσεις. Αν είναι απαραίτητη η προσευχή πριν από το φαγητό και αν είναι απαραίτητη η προσευχή μετά το φαγητό και ποια προσευχή είναι αυτή. Δεύτερον, αν πρέπει να νηστεύεις κάποιες συγκεκριμένες μέρες από λάδι και άλλη νηστεία. Ναι, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, ανώνυμε, η αλήθεια είναι ότι ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει για την τροφή μας, είτε λοιπόν τρώγεται είτε πίνεται, διαβάζω από την επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους στο Ιώτα κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο και 31 εδάφιο. Είτε λοιπόν τρώγεται είτε πίνεται, είτε πράτεται τι, πάντα πράτεται εις δόξαν Θεού. Άρα λοιπόν, και μάλιστα να ολοκληρώσω, ότι ο Απόστολος Παύλος παραδείγματος χάρη, όταν βρισκόταν στο πλοίο για να φτάσει
από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη και βρέθηκε σε μεγάλη κακοκαιρία και ταλαιπωρία, πριν του οδηγήσει ο Θεός το ακυβέρνητο πλοίο στη Μάλτα για ευαγγελισμό των κατοίκων της Μάλτας, του νησιού της Μελίτης όπως λεγόταν τότε, λίγο πριν φτάσουν, διαβάζω από το ΚΖ κεφάλαιο του βιβλίου Πράξης των Αποστόλων και 34 εδάφιο, «Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφή», λέει ο Απόστολος Παύλος, «διότι είναι αναγκαίον προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει θρήξη της κεφαλής». Και 35 εδάφιο. «Αφού δε είπε ταύτα και έλαβε νάρτον, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον πάντων και κόψας ήρχισε να τρώγει». Αλλά και ο Ιησούς Χριστός, όταν έκαμε το θαύμα που πολλαπλασίασε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, διαβάζω από το κεφάλαιο σίγμα τάφ του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και εδάφιο 11, «Και έλαβεν ο Ιησούς τους άρτους και ευχαριστή σας διεμήρασεν εις τους μαθητάς, οι δε μαθητές τους καθωμένους ομοίως και εκ των εψαρίων όσων ήθελον». Δηλαδή πριν από κάθε φαγητό ο Ιησούς Χριστός προσευχότανε ευχαριστώντας το Θεό. Αλλά όμως λέει και κάτι άλλο ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο από την αρχή. «Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι να αποστατήσει τινές από της πίστεως προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων των γάμων, ακόμη προσταζόντων από χύφρα βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε τα βρώματα δια να μεταλαμβάνωσιν οι άνθρωποι μετ' ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίζοντες την αλήθεια». Άρα λοιπόν ο Θεός έφτιαξε βρώματα για τον άνθρωπο και η αλήθεια είναι ότι η γη προσφέρει τα πάντα εις τον άνθρωπο, τα προζωήν και ευσέβιαν, λέει ο Λόγος του Θεού, τα οποία όταν βρισκόμαστε εμείς στο τραπέζι για να φάμε, μας λέει ο Θεός ότι πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε το Θεό για την προσφορά Του, γιατί ο Θεός βρέχει επί αδίκους και δικαίους και μας χαρίζει κάθε τι το φαγόσιμο, μέσα από τα ζώα τα οποία δημιούργησε ο Θεός, μέσα από τον καρπό των δέντρων που επίσης δημιούργησε ο Θεός, μέσα από σπόρους όπως είναι το στάρι και το κριθάρι που επίσης δημιούργησε ο Θεός. Όμως υπάρχει ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να προσευχόμεθα. Διαβάζω πάλι από το δέλτα κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Τιμόθεο, συνέχεια το 4 εδάφιο, «διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον όταν λαμβάνεται με ευχαριστίας». Άρα κάθε τρόφιμο που μας δίνει ο Θεός δεν είναι απορρίψιμο, αλλά είναι καλό, αλλά μόνο όταν το τρώμε με ευχαριστίας. Και συνεχίζει το 5 εδάφιο, «γιατί είναι καλόν και όχι απορρίψιμο όταν το τρώγουμε με ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής». Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο πριν φάμε το φαΐ μας να προσευχόμεθα ενώπιον του Θεού, να φέρνουμε το Λόγο του Θεού στο νου μας και να τον εκφράζουμε προς τον Κύριο, ώστε το φαγητό το οποίο τρώγουμε να αγιάζεται με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Γι' αυτό και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο, διαβάζω στο εδάφιο 17, χιώτα σίγμα τάφ 17, 16 κεφάλαιο 17 εδάφιο. «Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματί μου θέλουσι εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας, όφης θέλουσι πιάνει και αν θανάσιμον τι ακόμη πίωση δε θέλει βλάψει αυτός». Γιατί αγιάζεται, καθαρίζεται, ξεχωρίζεται με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Απαραίτητος λοιπόν πριν το φαΐ, αλλά ακόμη και μετά το φαΐ, να ευχαριστήσουμε το Θεό για την τροφή που μας έδωσε, για να έχουμε ζωή και ευσέβεια. Τώρα στο ερώτημα, αν πρέπει να νηστεύουμε προηγούμενα από συγκεκριμένες μέρες, ο Λόγος του Θεού λέει
ότι αυτό ας το συμφωνούμε μόνοι μας, ας το αποφασίζουμε μόνοι μας, πότε θέλουμε να νηστέψουμε, αλλά προσοχή, η νηστεία δεν είναι να αλλάξουμε φαΐ, δηλαδή να μην τρώμε κρέας και να τρώμε πατάτες, να μην τρώμε λάδι και να τρώμε νερόβραστα, δεν είναι αυτό νηστεία από το Θεό, αυτό είναι δίαιτα, άλλο αυτό. Το δεν μας το έχει δώσει ο Θεός. Η νηστεία είναι νηστεία, σημαίνει δεν τρώγω και δεν πίνω. Ένα χρονικό περιθώριο τον οποίο να αποφασίζω εγώ να προσευχηθώ με νηστεία. Γιατί η νηστεία τι κάνει, εξασθενίζει τη σάρκα του ανθρώπου, ο άνθρωπος ταπεινώνεται καθώς η σάρκα του μικραίνει, εξασθενεί και έτσι ο εσωτερικός άνθρωπος έρχεται πλησίον στο Θεό με μεγαλύτερη ευλογία, με μεγαλύτερη παρουσία Θεού. Η νηστεία λοιπόν είναι δεν τρώω, δεν πίνω. Ο Κύριος μας λοιπόν το χαρακτηριστικό παράδειγμα όταν νήστευσε. Διαβάζω από το 4 εδάφιο, από το 4 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Διαβάζω. «Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον, δια να πειραστεί από του διαβόλου και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα, ύστερα επίνασε». Νηστεύω σημαίνει δεν τρώω τίποτα. Δεν τρώω και δεν πίνω. Η νηστεία μπορεί να γίνει μία μέρα, από την ανατολή του ηλίου έως τη δύση του ηλίου, 24 ώρες, από την ανατολή του ηλίου μέχρι την άλλη ανατολή του ηλίου, ή μία μέρα δηλαδή, ή και δύο μέρες, ή και τρεις μέρες, ή και περισσότερες. Αυτό είναι όμως στην εξουσία και στην απόφαση του ανθρώπου. Να νηστεύουν και να προσεύχονται. Ιδιαίτερα ένα ωραίο σημείο που αναφέρει ο Λόγος του Θεού περί νηστείας είναι στο έκτο κεφάλαιο, στο έβδομο κεφάλαιο, συγγνώμη, της επιστολής προς Κορινθίους, που λέει η Γραφή. Διαβάζω από το 7ο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Περι δε των όσων μη εγγράψατε, καλόν είναι στον άνθρωπο να μη εγγύσει γυναίκα. Δια τας πορνείας όμως σας έχει έκαστο στην εαυτού γυναίκα και εκάστη, και εκάστιας έχει τον εαυτής άντρα. Ο ανήρας αποδίδει εις την γυναίκα την ωφελουμένη εύνοια, ομοίως δε και η γυναίκα εις τον άντρα. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυναίκα. Μην αποστερείτε αλλήλους, εκτός εάν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών, διανακαταγίνεστε εις την νηστεία και την προσευχή». Νηστεία χωρίς προσευχή δεν έχει νόημα. «Εις την νηστεία και την προσευχή. Και πάλι συνέρχεστε επί το αυτό, δια να μην σας πειράζει ο Σατανάς δια την ακράτειά σας». Ξαναδιαβάζω λοιπόν το συγκεκριμένο εδάφιο. «Εκτός εάν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών». Δηλαδή αποφασίζει ο άντρας και η γυναίκα να καταγίνουν στην νηστεία και την προσευχή. Τότε δεν επιτρέπεται η ειδονή, η οποιασδήποτε μορφής ειδονή, διασκέδαση, καλοπέραση την περίοδο της νηστείας. Η νηστεία είναι πένθος, πενθούμε, ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού και ζητάμε να βρούμε χάρη, καθώς πενθούμε και ταπεινωνόμεθα ενώπιον του Θεού, χάρη και έλεος για να φέρουμε τα αιτήματά μας με προσευχή και νηστεία προς το Θεό και ο Θεός να μας ακούσει και να μας απαντήσει. Άρα λοιπόν, η νηστεία μπορεί να γίνει όποτε θέλει και όποτε αποφασίσει ο άνθρωπος. Με την προϋπόθεση ότι η νηστεία σημαίνει δεν τρώω, πρώτον. Δεύτερον, ότι συνοδεύεται απαραίτητος από προσευχή, με νηστεία και προσευχή. Και τρίτον, προσέχει το χρόνο της νηστείας να είναι σε αγιασμό, σε καθαρότητα και σε καμία περίπτωση σε ειδονή, καλοπέραση και σε διασκέδαση. Είναι πένθος και ταπείνωσης. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά αγαπητέ μου φίλε ή αγαπητοί μου φίλοι, νηστεία σημαίνει δεν τρώω τίποτα, δεν πίνω ούτε νερό, για ένα χρονικό όριο, για ένα χρόνο, μια περίοδο χρόνου που εγώ αποφασίζω και προσδιορίζω και συμφωνώ με το Θεό να αφιερωθώ σε Αυτόν για να προσευχηθώ με τη δύναμη της ταπείνωσης αλλά και της συντριβής και της εξασθένησης της σάρκας που προέρχεται από την αφαγία.
και από τον Ανίμπιο Ίδωρο. Δεν υπάρχουν προσδιορισμένες νηστείες συγκεκριμένων ημερών, ούτε ακόμη και όταν παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, εκτός αν το αποφασίσουμε εμείς. Γιατί όταν παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, ο Λόγος του Θεού λέει, αν κάποιος πεινά, ας τρώγει. Είναι, αν θέλετε να το δούμε και αυτό, είναι στο κεφάλαιο ΙΑ της 1ης Κορινθίους προς Κορινθίους Επιστολής, που διαβάζω, 33 εδάφιο. «Ώστε, αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε για να φάγετε το σώμα του Χριστού, περιμένετε αλλήλους. Εάν όμως κάποιος πεινά, ας τρώγει, στην οικία αυτού, για να μην συνέρχεστε προς κατάκριση». Άρα λοιπόν, ούτε και υποχρεωτική νηστεία υπάρχει και στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Με μία λέξη. Υποχρεωτική νηστεία από το Θεό δεν υπάρχει. Αφιέρωσης του ανθρώπου προς το Θεό για να προσευχηθεί με νηστεία, όχι μόνο υπάρχει, αλλά και προτρέπεται από το Λόγο του Θεού. Για να ζητήσουμε αιτήματα ή για να φέρουμε τα ζητήματά μας ενώπιον του Θεού. Και επίσης, και όταν τρώμε, απαραίτητος θα ευχαριστούμε το Θεό, θα προσευχόμεθα και με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή αγιάζεται το φαΐ μας και μας διατηρεί ο Θεός υγιής από κάθε κακό που μπορεί να προέλθει από το φαγητό μας. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η σημερινή μας εκπομπή με τη χάρη του Χριστού τελείωσε. Θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε με όλη μας την αγάπη μέσα από την καρδιά μας, ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Thank you.